πάλι με ένα βίντεο haul. Είναι η συνέχεια του προηγούμενου βίντεο haul. Απλά για να μην βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, αποφάσισα να το χωρίσω σε δύο μέρη. Αυτό που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο μέρος και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε να σας δείξω τις επόμενες δημιουργίες. Ελπίζω να θυμάστε την εταιρεία Tetras με τα γυαλιά της. Είχε γίνει χαμός την άνοιξη και τώρα μου στείλανε αυτά τα δύο. Είναι πάρα πολύ ωραία σχέδια. Να σας πω την αλήθεια, όσο και να μην το πιστεύετε, εγώ έχω ξετρελαθεί με αυτά τα κίτρινα. Τα φοράω συνέχεια. Μου κάνουν έτσι λίγο rockstar φάση. Σίγουρα δεν θα συμφωνείτε πολλές από εσάς μαζί μου, το ξέρω. Αλλά είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις έτσι συχνά στα μαγαζιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω πως είναι μια ελληνική εταιρεία που έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα γυαλιών. Θα σας δείξω και τα άλλα, έτσι τα λίγο πιο κλασικά. Τα οποία εντάξει τα φοράω κι αυτά, αλλά είμαι ακόμα στο καλοκαιρινό έτσι μου, οπότε φοράω τα άλλα. Επίσης έχω την εντύπωση ότι τα άλλα μου πάνε και λίγο περισσότερο, αλλά δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς την άποψή σας. Αυτά εδώ τα συγκεκριμένα μου θυμίζουν κάποια πράντα που είχα δει στην καινούρια κολεξιόν τους. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λεπτομέρεια δηλαδή που κάνει εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία γυαλιά και αυτά είναι πολύ ελαφριά, πολύ καλής ποιότητας. Εννοείται θα σας έχω από κάτω links για να πάτε να αναζητήσετε ό,τι από αυτά σας δείχνω, αν μπορώ και εγώ να τα βρω. Και τώρα θα περάσω σε ένα απίστευτο κομμάτι, σε ένα κομμάτι το οποίο με ενθουσίασε πάρα πολύ. Είναι μια κοπέλα από την Αλεξανδρούπολη, η Νατάσα, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή συνδρομήτριά μου, αλλά και ακόλουθος στο Instagram, Facebook κλπ. Με υποστηρίζει πάρα πολύ από τα πρώτα μου βήματα εδώ στο κανάλι μου, στα social media και ειδικά με την κολεξιόν μου και έχω χαρεί αφάνταστα γιατί έτσι λίγο που έχουμε μιλήσει ασχολείται και εκείνη με ραπτική, γάζομαι κλπ. Κάποιος από εσάς θα γνωρίζετε ότι και εγώ έχω τελειώσει τη σχολή Pansik ως μοντελίστ, δηλαδή να μπορώ να φτιάχνω ρούχα, να σχεδιάζω κλπ. Οπότε επειδή ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό το κομμάτι, χαίρομαι πάρα πολύ να γνωρίζω κόσμο ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα, ο οποίος είναι πολύ δημιουργικός και η γλυκιά μου η Νατάσα μου έστειλε αυτό εδώ το clutch. Το οποίο είναι ασυνήθιστο, το έφτιαξε μόνη της, το έφτιαξε μόνο για μένα και πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η κίνησή της. Επίσης έχω τελειώσει και νοθηλιακά στοιχείο, οπότε γι' αυτό έχουμε αυτούς τους μήλους. Είναι χαρακτηριστικό έτσι αξιοθέατο της Χίου. Δεν ξέρω πραγματικά που το βρήκε αυτό το ύφασμα ή αν το βγάλε μόνη της, τι ακριβώς έκανε. Είναι καταπληκτικό. Από πίσω μου είχε γράψει έτσι το logo της αν θέλετε, έτσι όπως θέλει εκείνη να ονομάζει τις δημιουργίες της. Και από κάτω Χίος, έχει και αυτό εδώ την πινελιά που ξέρει πόσο μου αρέσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην την αναφέρω σε βίντεο haul. Ήθελα να της κάνω ένα shout out, να την γνωρίσετε κι εσείς στα social media της. Θα σας έχω από κάτω Instagram και αν βρω το Facebook της ώστε να τη γνωρίσετε κι εσείς. Δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται επαγγελματικά με αυτό το θέμα, δηλαδή αν φτιάχνει απλά δημιουργίες έτσι για φίλες γνωστές της ή αν κάνει και παραγγελίες. Εγώ θα σας έχω το link από κάτω. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κίνησή σου που έκατσες και ασχολήθηκες να μου φτιάξεις μια τέτοια δημιουργία. Τι να πω, ώρες πραγματικά με κάνετε να νιώθω τόσο ξεχωριστή και χαίρομαι που σας αρέσει όλο αυτό που κάνω και με υποστηρίζετε τόσο πολύ. Αυτά με την Νατάσα και θα προχωρήσω με κάποιες έτσι χειροποίητες δημιουργίες, βραχιόλια, κολιέ, σκουλαρίκια κλπ. Από την εταιρεία Comsa. Πάλι πέρσι είχαμε συνεργαστεί με την εταιρεία Comsa, έχει απίθανες δημιουργίες. Είναι μια κοπέλα η οποία τα φτιάχνει μόνη της, η Ιωάννα. Πέρσι μου άρεσαν πάρα πολύ οι δημιουργίες της, αλλά νομίζω φέτος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Μου έστειλε αρκετά πραγματάκια, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από το αγαπημένο μου κομμάτι. Πραγματικά πόσο καλά με ξέρει, είναι αυτά εδώ τα απίθανα σκουλαρίκια. Είναι έτσι σε χρωματισμό rose gold που μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερα, πάρα πολύ σικάτα, φίνα. Σε πάρα πολλές φωτογραφίες που έχω ανεβάσει στο Instagram θα βλέπετε να τα φοράω. Τα φοράω συνέχεια βασικά. Μέχρι και πρωί τα φοράω, δεν μου φαίνονται τόσο υπερβολικά. Για βράδυ δεν το συζητώ. Παρασκευή, Σάββατο, Αμβγό είναι must have. Απίθανο σκουλαρίκια. Μπράβο Ιωάννα. Κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά. Και μετά θα συνεχίσω στις επόμενες δημιουργίες της, θα τις πω έτσι λίγο πιο γρήγορα. Είναι αυτό εδώ το τσόκερ.
Ξέρετε, έχει γίνει χαμός πάλι φέτος, έχει αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια στη μέση, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Βέβαια, εγώ θα προτιμήσω αυτό να το φορέσω έτσι πρωί ή απόγευμα και όχι τόσο για βράδυ. Μετά μου έστειλε αυτά εδώ τα απίθανα σμαραγδί σκουλαρικάκια, τα οποία και αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα και πολύ φίνα. Ακόμα δεν τα έχω φορέσει, αλλά σίγουρα θα το κάνω. Επίσης και αυτά εδώ τα σκουλαρικάκια. Είναι όλα χειροποίητα να σας πω και είναι πραγματικά μοναδικά κομμάτια. Ένα ακόμη πολύ 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 αγαπημένο κολιέ που μου έστειλε έχει αυτήν εδώ την πέτρα στην άκρη, η οποία νομίζω είναι και αυτή πάρα πολύ ωραία. Είναι μακρύ κολιέ, εντάξει, εγώ το φοράω και λίγο πιο πάνω να σας πω την αλήθεια, δηλαδή κάνω ένα μικρό κόμπο εδώ, αλλά είναι πάρα 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 πολύ ωραίο και ιδιαίτερο το συγκεκριμένο κολιέ. Άλλη δύο ακόμα κολιέ τα οποία εγώ επιλέγω να τα συνδυάζω μαζί. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κάτω που είναι έτσι σε σημεία απόχρωση και έχει και αυτό εδώ το φουντάκι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Παρατηρώ ότι στις Ιωάννας έτσι τα κοσμήματα βλέπω πράγματα τα οποία δεν τα βλέπω στην αγορά και γενικά εγώ αυτό αναζητώ διαφορετικό. Και επίσης μου έστειλε ακόμα δύο τα οποία δεν τα έχω ανοίξει ακόμα, δεν έχω προλάβει να τα φορέσω. Το ένα είναι πάλι έτσι κολιέ, λίγο πιο άσδεκτο στυλ, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και έχει βάλει έτσι πάρα πολύ ωραίες χάντρες. Και ένα ακόμη κολιέ, το οποίο δεν θέλω να το χαλάσω, να το ανοίξω ακόμα. Ένα έτσι φτερό, και αυτό έτσι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Να σας πω την αλήθεια ότι εγώ είμαι λίγο πιο στο κλασικό στυλ. Παρ' όλα αυτά εννοείται θα τα φορέσω και τα υπόλοιπα. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Οι δημιουργίες σου είναι απίθανες, μοναδικές. Και σας το έχω πει χίλιες φορές, μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω Έλληνες ιδιαστές να κάνουν τόσο ωραία πράγματα. Έχουμε πραγματικά ταλέντα στην Ελλάδα. Και συνέχεια θα προχωρήσω σε κάποιες ακόμα χειροποίητες δημιουργίες, κάποια βραχιολάκια. Είναι από την εταιρεία Ελίνα Αμπατζή, αυτή είναι η κάρτα της. Μου έστειλε αυτά εδώ τα βραχιολάκια, τα οποία νομίζω είναι έτσι σε στυλ μακραμέ, αν το λέω σωστά. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Είναι έτσι για κάθε μέρα ό,τι πρέπει αυτές οι δημιουργίες. Αυτό εδώ που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, αυτό το σταυρουδάκι, δεν ξέρω, οι χάντρες του μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Είναι έτσι σε φθινοπορεινές αποχρώσεις. Επίσης αυτό εδώ το βραχιολάκι, όπως και αυτό με το αστεράκι στη μέση. Για κάποιο λόγο έτσι, δεν ξέρω, τα σχέδιά της μου παραπέμπουν στο μικρό πρίγκιπα. Δεν ξέρω. Και αυτό εδώ το βραχιολάκι, πάλι με χαντρούλες. Όπως σας είπα, από κάτω στο description box θα βρείτε links για ό,τι από αυτά σας δείχνω, αν μπορώ να βρω τιμές κλπ. Και τώρα θα περάσουμε σε κάποια προϊόντα έτσι καλλιντικών και περιποίησης πιο πολύ. Να σας δείξω αυτό εδώ από τη La Roche-Posay. Είναι ένα καθαριστικό αλλά και make-up remover. Δηλαδή βγάζει το μακιγιά σας. Δεν ξέρω αν σας το έχω δείξει σε άλλο βίντεο. Πάντως, πέρσι το Νοέμβριο, περίπου ένα χρόνο πριν, είχα πάθει μια αλλεργία. Εδώ σε αυτά τα σημεία, από το άγχος και λοιπά, έβγαζα κάποια εξανθήματα και η δερματολόγος, τότε αλλεργιολόγος, μου είχε δώσει το αντίστοιχο καθαριστικό. Φέτος βγάλαν αυτό σε λίγο διαφορετική συσκευασία. Είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν έχω ξεκινήσει να χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο, αλλά φαντάζομαι πως η σύστασή του θα είναι σαν την προηγούμενη, σαν το προηγούμενο προϊόν που είχα χρησιμοποιήσει. Εννοείται θα σας κάνω κάποιο review ή να σας πω τουλάχιστον την άποψή μου, γιατί είναι πολύ πολύ λεπτό αυτό το θέμα με τον καθαρισμό και όλα αυτά. Μετά η La Roche-Posay μου έστειλε μία CC κρέμα. Πάλι πρέπει να είναι από την καινούρια τους σειρά. Είναι αυτή εδώ, πάλι στο ίδιο στυλ με την ενυδατική τους, την οποία την έχω λατρέψει. Σας την είχα δείξει σε άλλο βίντεο. Αυτή εδώ η CC κρέμα έχει SPF 30. Και τέλος θα προχωρήσω στην εταιρεία VC. Μου έστειλε το Derma Blend το στικάκι, το οποίο είναι έτσι corrector. Σαν concealer σκεφτείτε, για τις περιοχές έτσι κάτω από τα μάτια, γύρω γύρω από τα χείλη και για να καλύπτετε διάφορα σημάδια. Είναι αυτό εδώ, σε αυτή τη μορφή, γράφει κάπως έτσι. Εγώ το έχω βολευτεί πάρα πολύ τα συγκεκριμένα προϊόντα από την εταιρεία VC. Έχω χρησιμοποιήσει πιο παλιά το Derma Blend και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Και επίσης άλλο ένα προϊόν που μου έστειλε η εταιρεία VC είναι το Norma Derm, το οποίο να σας πω την αλήθεια δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Από ό,τι είδα είναι αυτό το προϊόν. Από ό,τι είδα είναι ουσιαστικά για να καλύπτεις διάφορες κοκκινίλες κλπ.
Οπότε δεν το χρησιμοποιήσω και αυτό και θα σας πω την άποψή μου. Κορίτσια μου, αυτό ήταν το βίντεο haul, το δεύτερο κομμάτι αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν τα καινούργια έτσι αποκτήματα, να πήρατε μία ιδέα από το τι κυκλοφορεί. Yeah. Να σας πω επίσης πως γενικά τρέχω διάφορους διαγωνισμούς εδώ στο κανάλι μου αλλά και στα social media μου, Facebook και Instagram. Θα σας έχω από κάτω links για αυτούς που τρέχουν τώρα αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να λάβετε κι εσείς συμμετοχή, γιατί είναι πολύ ωραία τα δωράκια. Αυτά είχα να σας πω. Ξέρω ότι ανυπομονείτε για το επόμενο βίντεο haul. Δεν ξέρω πότε θα είναι. Αυτά είναι τα πραγματάκια που έχω αγοράσει μέχρι στιγμής αλλά και μου έχουν στείλει. Εννοείται κάθε φορά που μου στέλνουν κι άλλα πράγματα ή αγοράζω εγώ, τα συλλέγω όλα μαζί και τα κρατάω για να σας κάνω βίντεο haul. Ελπίζω να σας άρεσε. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!